Με ορθάνδεικτο το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα απίστευτο αλαλούμ με τα εκαθαριστικά του ένφια, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ευνηδιαστικά και μόλις πριν από λίγες ημέρες στην έκδοση των εκαθαριστικών να μην επιβάλλει τελικά συμπληρωματικό ένφια στα αγροτεμάχια και τις εκτός σχεδίου και οικισμούς εκτάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δοκιμαστικά στην εκαθάριση του ένφια, τα οποία έτρεξε τις προηγούμενες ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, έβγαζαν βεβαίωση εσόδων πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,246 δισευρώ πέρυσι. Για φέτος ειδικά η κυβέρνηση πάλι το αργεί το θέμα των εκαθαριστικών, ενώ ο κύριος Αλεξιάδης το προηγούμενο δεκαήμερο είχε ανακοινώσει ότι εντός του Αυγούστου θα πληρωθεί η πρώτη δόση. Δυστυχώς, για μια άλλη φορά ακόμη, οι παλινοδίες συνεχίζονται. Τα εκαθαριστικά θα βγουν μέσα στον Αύγουστο και η πρώτη δόση θα είναι 39 και δυστυχώς θα είναι 5 δόσεις, ενώ έπρεπε να θα ήταν 6 σε διαφορετική περίπτωση. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν θα μετρούν τα αγροτεμάχια στον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, ενώ επί της ουσίας προανήγγειλε και απόσυρση της διάταξης, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη τόκων καταθέσεων άνω των 300 ευρώ οδηγούσε στην ακύρωση των προβλεπόμενων εκπτώσεων από τον ένφια για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες ή φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως ο φετινός ένφια θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχές γενομένης από το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δημοσιεύματα που μιλούν για Αύγουστο δεν ισχύουν. Ο συνολικός λογαριασμός του ένφια θα είναι στο επίπεδο με πέρυσι. Όσα δημοσιεύματα μιλούν για αύξηση συνολικού ποσού του ένφια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι απαλλαγές του ένφια ισχύουν όπως και πέρυσι. Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτήριων. Όσον αφορά για το αλαλούμ το οποίο έχει δημιουργηθεί, είναι με τα αγροτεμάχια, τα οποία εδώ παίζουμε το παιχνίδι του Καραγκιόζη. Ενώ είχαμε πει θα τα βάλουμε στην αρχή και τα αγροτεμάχια μέσα για να υπολογιστεί ο συμπληρωματικός φόρος των ακινήτων, τώρα τα βγάζουμε, δηλαδή επί της ουσίας δεν κάναμε τίποτα. Αυτό όμως το οποίο έχω να πω ότι δυστυχώς ο φετινός έμφυα θα είναι πολύ ακριβότερος για πάρα πολλούς φορολογούμενους. Και να σας εξηγήσω το γιατί. Πρώτον και κύριον, το 20% μείωση που είχαν τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, δυστυχώς φέτος θα πληρώσουν κανονικά και τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Και δεύτερον, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το αφορολόγητο των 300.000 ευρώ μειώθηκε και έγινε 200.000. Επομένως, όλοι οι οποίοι έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ θα δουν τα εκαθαριστικά τους να είναι πολύ πιο τσουχτέρα. Την ίδια στιγμή, αλαλούμ έχει δημιουργηθεί και με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να επιβάλλει τα νέα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων, τα οποία δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί. Τα νέα αυξημένα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων ανέρχονται κατά ελάχιστο σε 250 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα. Ταυτόχρονα, τροπολογία κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία αλλάζει τους όρους για την ίσπραξη μέσω παρακράτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παρακρατούμενου κάθε φορά ποσού από την μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη με την εισαγωγή κλίμακας παρακράτησης σύμφωνα με το ύψος των συνταξιοδοτικών αποδοχών. Παράλληλα, ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την οικειοθελή δήλωση αυθαιρέτων από τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και εμπλουτισμένα κοινωνικά κριτήρια και λύσεις για τις εξαδιαιρέτου ιδιοκτησίες εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου νόμου για τη δόμηση, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Γιάννη Τσιρόνη. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος τονίζει πως ο νέος νόμος θα αφορά ευρύτερα τη δόμηση, καθώς στη διάρκεια του διαλόγου του Υπουργείου με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τους φορείς, αυτοί εστίασαν στις αιτίες που γεννάνε τα αυθαίρετα και σχετίζονται με τον λαθασμένο τρόπο αντιμετώπισης της δόμησης στην Ελλάδα.